Ελάτε να σας συστήσω έναν άνθρωπο που θαυμάζω. Μια γυναίκα που η πορεία της στη ζωή, οι αποφάσεις και οι πράξεις της με εμπνέουν πολύ. Η Λουκία Λιλί Ουίλιαμς είναι επιστήμονας. Εργάζεται στη Νέα Υόρκη και αυτή τη στιγμή είναι ερευνήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Όρου Σινά. Την ίδια στιγμή, η Λουκία είναι αθλήτρια τριάθλου, με επιδόσεις εκπληκτικές. Για την ίδια, τίποτε από όλα αυτά δεν είναι κάτι ξεχωριστό ιδιαίτερο. Για μένα, η Λουκία ξεχωρίζει γιατί ανέτρεψε πολλές φορές όλα τα δεδομένα στη ζωή της. Γιατί ανέτρεψε όλες τις προκαθορισμένες προσδοκίες των άλλων στον εαυτό της. Και κυρίως γιατί επενδύει στον εαυτό της με σκληρή δουλειά και ανελαίτη υπομονή. Έχω ένα πράγμα μέσα μου από σένα που με έκανε να θέλω να ψάξω, να σε βρω και να σε συναντήσω και να σε έχω μπροστά μου να δω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ποιο ήταν αυτό το πράγμα? Ήταν λοιπόν αυτό που είπες στο βίντεο που κάνατε για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για το τμήμα των μαθηματικών, όπου έλεγες ότι όλα ήταν όχι ανάποδα ή αντίθετα ή εμπόδια στη ζωή σου. Υπήρχαν πολλά μη, τέλος πάντων. Πάρα πολλά. Πολλές και νομίζω αποτροπές. Ότι υπάρχουν σε πολλούς ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα και μη και δεν μπορείς και τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν είμαι η μόνη δηλαδή. Ναι. Και εσύ τι σου συμβαίνει, τι άνθρωπος είσαι εσύ? Και όλα αυτά τα μη και δεν μπορείς και είσαι κορίτσι, είσαι γυναίκα, είσαι μικρή, είσαι μεγάλη, είσαι αδύνατη, είσαι ψηλή, κοντή, χοντρή, ανεμική, όλα αυτά, μελαχρινή ξανθιά. Τα έβαλες στην άκρη. Τι σου δίνει ένα δύναμη? Πάρα πολλά στοιχεία. Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχεις επικεντρωθεί στο στόχο σου, ο οποίος συνήθως δεν είναι ένας συγκεκριμένος, μπορεί να αλλάξουν καθοδόν, καθώς βρίσκεις τον εαυτό σου, ανακαλύπτεις αυτό που σου αρέσει. Από τη στιγμή που επικεντρώνεσαι, κάνεις αυτό που χρειάζεται να κάνεις και έχεις κάποιο στόχο μακρύτερο, όλα τα μύθ και οι δυσκολίες, που πραγματικά δεν τις βλέπω δυσκολίες, δηλαδή ο καθένας έχει τις δικές του καταστάσεις να υπερκεράσει. Όλα αυτά κάποια στιγμή γυρίζοντας πίσω, δηλαδή προχωρώντας και κοιτώντας πίσω, τα βλέπεις μόνο θετικά. Αυτά σε δυναμώνουν, αυτά σε οθούν να βρεις περισσότερο τον εαυτό σου με καλύτερο τρόπο. Αν θέλετε να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες λεπτομέρειες για ποια ακριβώς αυτά τα τομή, αλλά πραγματικά δεν ήταν αρνητικά στοιχεία. Ήταν κομμάτι, πιστεύω, του δρόμου μου και μόνο θετικά τα βλέπω πλέον. Λουκία, ποιος άνθρωπος στη ζωή σου λειτουργούσε αντίστοιχα όπως εσένα? Δηλαδή? Είχες κάποιον που έβλεπες ότι αυτά τα μη και τα δε και τις δυσκολίες και τα εμπόδια τα έβλεπε απλά ως βατήρες για να προχωρήσει και να φύγει μπροστά? Κάποιος γονιός, φίλος ή και κανένας μπορεί, δεν ξέρω. Τη στιγμή μάλλον που αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες όπως και εγώ ή κάποια προβλήματα, κάποια εμπόδια, δεν είναι εύκολο να τα δεις θετικά εκείνη τη στιγμή, έτσι. Οπότε εκείνη τη στιγμή, ναι, έχεις φίλους, έχεις οι γονείς βέβαια παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά κυρίως νομίζω ότι ο εαυτός σου είναι αυτός που θα σε κρατήσει, έτσι, θα ακούσει τις πληροφορίες από όλους, θα πάρεις τα θετικά ή και τα αρνητικά, θα ακούσει συμβουλές, αλλά εσύ πρέπει να πάρεις τις αποφάσεις. Πιστεύω όμως ότι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που με βοήθησε να έρθω πιο κοντά σε μένα και να τα δω όλα θετικά ήταν ο σύζυγός μου. Για πες, το σύζυγό μου σε ποια ηλικία τον γνώρισες? Ετών 30. Ήσουνα, ήδη είχες κάνει τα βήματά σου προς τα ναι, έξω. Ναι, ήταν προς το τέλος του διδακτορικού μου, εκεί που έβρα το διδακτορικό. Και πώς το έχω εγώ την ιστορία στο μυαλό μου? Δηλαδή αν σε έκανα κόμικ και σε ζωγράφιζα, θα είχα ένα μικρό κορίτσι. Μεγάλωσες στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο. Ένα μικρό κορίτσι. Μπορώ να σας δώσω και μια μικρή περίληψη. Θα ήθελα να πούμε όλη την ιστορία της ζωής της Λουκίας. Μεγάλωσες λοιπόν στην Κόρινθο. Έχω στο μυαλό μου ένα κορίτσι. Δεκαετία του 80, να φανταστώ. Σωστά. Εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80. Όπου μεγάλωνε όπως μεγαλώναν όλα τα παιδιά εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα και όλα τα κορίτσια. Είσαι μέσα στο κουκουλάκι σου. Ακριβώς. Δεν σου αρκεί το κουκουλάκι όμως. Εσύ όλη την ώρα κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να βλέπω αγκονιές και γονατιές και ένα κεφάλαιο προσπαθεί να βγει. Αυτό έχω εισπράξει από σένα. Ήμουν λίγο ασυνήθιστο κορίτσι για την ηλικία μου. Φαίνεται, παιδί μου, το δείχνει η πορεία από εκεί και πέρα.
Έχουμε ωραία πράγματα να σας αποκαλύψουμε με τη Λουκία, για τη Λουκία. Και κάποια στιγμή σπάει ο ημένας και σπρώχνεις και ανοίγεις και βγαίνεις, μπαινοβγαίνεις και λες τώρα θα τα καταφέρω. Βγαίνεις όμως και κάνεις την υπέρβαση, φεύγεις από αυτό το ασφαλές πλαίσιο κουτί ότι τα κορίτσια είναι προκαθορισμένα να κάνουν αυτό, ξέρω εγώ, να γίνουν δασκάλες και εγώ. Εσύ έφυγες από αυτό, πολύ πριν γνωρίζεις τον άντρα σου. Ναι, όντως. Ο άντρας μου απλώς με βοήθησε να το δω πιο θετικά. Πράγματι, νομίζω ότι το βήμα, ας πούμε, όπως το λες και εσύ, που έσπασα το κουκούλι, ήταν όταν έφυγα από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Αποφάσισα δηλαδή να φύγω. Είχες έρθει εδώ στο τμήμα των μαθηματικών. Ναι, βεβαίως. 4 χρόνια σπουδών. Ενώ προσπαθούσα επί 3 χρόνια να πετύχω στην αρχιτεκτονική, γιατί οι γονείς μου είναι αρχιτέκτονες. Τρεις φορές πανελλήνιες. Εσύ το ήθελες, τελικά? Νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τι πραγματικά θες και πόσο πολύ σε επηρεάζουν ο κοινωνικός κύκλος, οι γονείς, τι νομίζεις ότι είναι σωστό να κάνεις. Νομίζω ότι ναι, το ήθελα, αλλά πραγματικά, νομίζω τελικά καλύτερα που It was not meant to be, όπως λένε και στη χώρα που ζεις τώρα. Ακριβώς. Κάποιο ποσοστό παίζει και τύχη, ναι. Λίγο. Δεν πέρασα στην αρχιτεκτονική πάλι την τρίτη φορά, το σχέδιο δεν πήγαινε καλά με μένα. Όμως είχα πει ότι την τελευταία φορά, όπου και να περάσω, σε όποιες θετικές επιστήμες θα δηλώσω δεύτερη και τρίτη επιλογή, εκεί θα πάω και η τύχη με έφερε στην Κρήτη. Μόλις τελείωσα λοιπόν το μαθηματικό της Κρήτης, τότε, νομίζω και ακόμα και σήμερα, οι επαγγελματικές διέξοδοι ήταν πολύ περιορισμένοι. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος τελειώνοντας μαθηματικό, να διδάξει στο σχολείο, να ανοίξει φροντιστήριο, να διδάξει σε κάποιο φροντιστήριο, ίσως να δουλέψει σε κάποια τράπεζα. Ή ακαδημαϊκή καριέρα. Η ακαδημαϊκή καριέρα ως μαθηματικός, θεωρητικός μαθηματικός όμως, είναι στο εξωτερικό, δεν ξέρω για την Ελλάδα, γιατί δεν κοιτούσα στην Ελλάδα, έχει πάρα πολύ, πολύ μικρό αριθμό υποτροφιών. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο και νομίζω ότι τελικά δεν με ενδιέφερε κιόλας. Οπότε, κοιτώντας όλες τις επαγγελματικές μου διεξόδους, λέω θα προσπαθήσω να φύγω στο εξωτερικό. Οι γονείς μου δεν είχαν οικονομική ευχέρεια για να με βοηθήσουν. Υπήρχε κάποια βοήθεια, αλλά δεν θα ήταν αρκετή. Ναι. Οπότε, κυνήγησα τις υποτροφίες. Δηλαδή, δούλεψα περίπου 10 μήνες με emails, ψάχνοντας στο ίντερνετ, πάρα πολλή δουλειά, γράφοντας, παίρνοντας πληροφορίες, ναι, όσο περισσότερο μπορούσα. Και τελικά έκανα αιτήσεις και σε Ευρώπη και σε Αμερική την πρώτη φορά. Στην Ευρώπη πέτυχα, πήρα 3 υποτροφίες, Cambridge, Imperial College και Bath. Αλλά τότε διάλεξα τον Bath γιατί μου έδινε διπλή υποτροφία και εκεί ήταν που αποφάσισα, δηλαδή οι γονείς μου είπανε «Κορίτσι μου, εφόσον σου πληρώνουν τα δίδακτρα στο Cambridge ή στο Imperial College, επειδή είναι καλύτερα πανεπιστήμια σαν όνομα, θα βοηθήσουμε στα έξοδα της διατροφής και της στέγασης». Και τους είπα όχι. Εκεί ήταν μόνη η πρώτη φορά. Είπα θέλω μόνη μου, το Bath μου δίνει διπλή υποτροφία, δηλαδή θα έχω δικό μου μισθό. Και εκεί πραγματικά έφυγα. Στάθηκε στα πόδια σου. Ναι, βεβαίως. Και από εκεί ξεκίνησε μία πορεία στο κομμάτι της επιστήμης. Ασχολείσαι, παντρεύεις τη βιολογία με τα μαθηματικά. Ένα φοβερό πράγμα γίνεται που τι δουλειά κάνει δεν ξέρω ακριβώς να σας πω. Ερευνήτρια είναι. Από τα μαθηματικά ήταν μια πολύ ομαλή μετάβαση, δηλαδή στο Πανεπιστήμιο του Bath πήρε υποτροφία για να σπουδάσω μαθηματική βιολογία, δηλαδή εφαρμοσμένα μαθηματικά στη βιολογία, δουλεύοντας με διάφορους επιστήμονες στο βιολογικό χώρο. Μετά από 2 χρόνια πραγματικά ανακάλυψα ότι μου αρέσει η βιολογία πολύ περισσότερο από τα μαθηματικά. Ναι. Και πλησίασα τον καθηγητή μου τότε που ήταν στο τμήμα των μαθηματικών και του είπα θέλω να πάρω το διδακτορικό μου στη βιολογία. Και μάλιστα ο καθηγητής και ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου τότε μου πρότειναν να συνεχίσω την ίδια υποτροφία και απλώς να πάω στο τμήμα της βιολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου για να μην με χάσουν. Και το έκανες αυτό? Όχι. Τους είπα θέλω από τη στιγμή που αποφασίζω να αλλάξω επιστήμη. Κοιτάξτε να δείτε, το σύστημα το εκπαιδευτικό της Αγγλίας είναι τριετές για το διδακτορικό. Είναι πολύ σύντομο και σε εξειδικεύει πάρα πολύ γρήγορα σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
καλό από μία πλευρά, ίσως όχι καλό από κάποια άλλη. Εσύ τι ήθελες εκείνη τη φάση? Επειδή θα άλλαζε επιστήμη για να πας από μαθηματικά σε βιολογία, ξαφνικά δηλαδή, είχα να διαβάσω βιολογία από το Λύκειο. Mm-hmm. Θεώρησα ότι το σύστημα της Αμερικής, επειδή είναι πενταετές και τα πρώτα δύο χρόνια σου δίνει δυνατότητα να ασχοληθείς, να πάρεις μαθήματα και να μάθεις πολύ καλύτερα βιολογία. Να χτίσεις τη βάση σου. Να χτίσεις τη βάση μου. Πάντα φλέταρες με την Αμερική. Πάντα. Οπότε πήγες Αμερική. Ναι, διπλή υποτροφία και πάλι είχα και αρκετές επιλογές και βρέθηκα στην Ατλάντα στο Georgia Tech. Εκεί γνώρισες και το σύζυγό σου? Εκεί γνώρισα το σύζυγό μου στο τελευταίο χρόνο του διδακτορικού μου. Ο σύζυγος Έλληνας? Όχι, Αμερικανός. Το όνομά του? David Williams. Ναι, τι ρωτάω, αφού το υπόλοιπο του επιθέτου σου είναι με οκ. Williams, δεν πειράζει. Ο David, λοιπόν, τι χαρακτηριστικά έχει σαν άνθρωπος που νιώθεις ότι σε πήγε παραπάνω και σε προχώρησε στη ζωή σου? Νομίζω ότι με βοήθησε πιο πολύ να βρω τον εαυτό μου και μέσω του αθλητισμού. Ήταν λοιπόν, καθοριστικός παράγοντας. Και πάμε εκεί που για μένα η Λουκία είναι όχι απλά ένας άνθρωπος που έχει μια εξαιρετική πορεία στον χώρο των επιστημών και της έρευνας. Είναι εκεί που την ανέβασα στο βάθρο και την έλουσα και με φωτεινό φως γύρω-γύρω και λέω: Είσαι θεά! Η Λουκία λοιπόν κάνει τρίαθλο. Και δεν το κάνεις απλά για να περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου. Έχεις βάλει πείσμα, έχεις στόχους, εκεί κάνεις ρεκόρ. Πας που δεν είναι το ρεκόρ το θέμα. Είσαι πολύ συνεπής. Είσαι σαν επαγγελματίας. Υποτίθεται ότι είσαι στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αλλά οι υποχρεώσεις σου είναι σαν ενός επαγγελματία αθλητή. Ο καθένας μας μπορεί να το κάνει αυτό. Που λέτε και εκεί, στην Αμερική. Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον αυτό πόσο δύσκολο σας ακούγεται, έτσι. Και πόσο μας ενθουσιάζει. Ναι. Η κουλτούρα στην Αμερική είναι λίγο διαφορετική. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πραγματικά, πάρα πολύ συγκριτικά πάντα, έτσι, που έχουν και μια καριέρα σαν επαγγελματίες και κάποια καριέρα σαν ερασιτέχνες αθλητές. Mm. Και το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ναι. Τα καταφέρνεις όμως. Εάν είσαι καλά προγραμματισμένος, όλα είναι δυνατά. Η δουλειά σου είναι πολύ απαιτητική. Ναι, ναι. Ζεις σε μια χώρα που οι ρυθμοί... Τώρα ζεις στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα. Mm-hmm. Downtown. Όχι. Λίγο πιο έξω. Λοιπόν, ζεις στη Νέα Υόρκη, ζεις σε μια πόλη που είτε downtown είτε λίγο πιο έξω, οι ρυθμοί είναι δουλεύω όμως στο Μανχάταν. Έχεις να κατέβεις στο κέντρο κάθε μέρα. Άρα, μειώνεται ο χρόνος σου αρκετά. Παρόλα αυτά, πώς το οργανώνεις, πώς τα καταφέρνεις και έχεις χρόνο να είσαι τόσο συνεπής και στη δραστηριότητα που εσύ έχεις επιλέξει έναν αθλητισμό. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει επιλέξει έναν τέχνη. Δεν έχει σημασία. Εσύ πώς το κάνεις αυτό? Με πρόγραμμα αυστηρό? Αυστηρό πρόγραμμα, αλλά ακούγεται ίσως έτσι στεγνό, όπως το λέτε, αλλά είναι πραγματικά προέρχεται από την αγάπη και για τα δύο πράγματα που κάνεις. Δηλαδή, το να ξυπνήσω στις 4.30 το πρωί, 5, που είναι μέσα στο πρόγραμμα άθλησης, δηλαδή έχουμε κάποια συγκεκριμένα, ας πούμε, cycles, που λέμε training cycles, το να ξυπνήσω 4.30-5 για να κάνω την πρώτη μου προπόνηση το πρωί και να τρέξω να προλάβω το τρένο, να γυρίσω μετά το απόγευμα από τη δουλειά και να κάνω την απογευματινή μου προπόνηση, αυτό είναι, δεν το βλέπω έτσι στεγνά, κουραστικό, διότι το θέλεις. Είσαι ερωτευμένη με αυτό. Υπάρχει μια ψυχοσωματική ανάγκη και για τα δύο. Όλο αυτό που μου περιγράφεις είναι η απάντηση στο πολύ κλασικό επιχείρημα ότι ναι, θέλω να κάνω πράγματα, αλλά δεν προλαβαίνω, μωρέ. Δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Ξέρετε ποια είναι η απάντησή μου σε αυτό? Όταν ακούω ότι κάποιος δεν λέει δεν έχω χρόνο, σημαίνει για μένα, αυτό που ακούω είναι ότι έχω άλλες προτεραιότητες. Προφανώς. Ο καθένας τις ορίζει. Βεβαίως. Λοιπόν, και σεβαστές. Και είναι σεβαστές. Και κάποια στιγμή απλά επιλέγεις και λες προτεραιότητές σου. Έχω σημειώσει εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο επίσης κομμάτι που έχω ακούσει από σένα να λες. Όλες οι επιτυχίες στη ζωή μου ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και ανελαίτης υπομονής. Βεβαίως. Και ακόμα το δουλεύω αυτό. Δεν είμαι όσο υπομονητική. Τη δουλειά την καταλαβαίνω τη σκληρή. Θέλω να μου πεις το κομμάτι της υπομονής. Mm-hmm. Σε τι, ας πούμε, χρειάστηκε να κάνεις υπομονή? Στο να σου έρθουν πράγματα ή στο να είσαι εσύ έτοιμη να κάνεις πράγματα? Mm. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Είναι προσωπική μου απορία, αγωνία. Η υπομονή δεν έχει στο να περιμένεις να σου έρθουν πράγματα. Η υπομονή έχει στο να... μπορείς να βάλεις κάποιο μεγάλο στόχο, έτσι. Για παράδειγμα,
είτε είναι αθλητικός, είτε είναι επαγγελματικός. Θέλω να γίνω διευθύντρια σε μια μεγάλη εταιρεία ή θέλω να κερδίσω το παγκόσμιο πρωτάθλημα, για παράδειγμα. Όταν βάζεις αυτό το πολύ μεγάλο στόχο, για να τον πετύχεις λοιπόν, μαθηματικά τελείως, πρέπει να βάλεις μικρότερους στόχους, οι οποίοι σκαλοπατάκι θα σε οδηγήσουν στο μεγαλύτερο στόχο. Λοιπόν, καθοδόν, καθώς βάζεις αυτούς τους μικρούς στόχους, η πορεία δεν είναι ευθεία πάντα. Είναι πάει πάνω, πάει κάτω, πάει και λίγο πίσω μερικές φορές, πολλές φορές. Mm-hmm. Κάνουμε δύο βήματα πίσω, ένα μπροστά, έτσι παλινδρομικά κινείται. Εκεί όταν τα βήματα σε πάνε πίσω ή κάτω, εξαρτάται πώς το βλέπετε, εκεί είναι που χρειάζεται να επανέλθεις στους μικρούς τους στόχους, στους στόχους που έχεις πετύχει πριν από όλους αυτούς τους μικρούς, για να δεις το μεγαλύτερο στόχο. Εκεί είναι που χρειάζεται πραγματικά υπομονή, σε οτιδήποτε και αν ασχολείσαι. Υπομονή για μένα έχει να κάνει πιο πολύ ότι να παραμένεις στο στόχο σου, είτε το μεγάλο είτε το μικρότερο, και να μην χάνεις την όλη εικόνα. Έχει και επιμονή δηλαδή μέσα αυτή η υπομονή. Πάρα πολύ. Λουκί, ναι. Όταν πάει πίσω. Πάει πίσω και πάει και κάτω και... Δηλαδή τραυματισμούς έχεις σαν αθλήτρια, δυσκολίες στον επαγγελματικό χώρο υπάρχουν, ιδανικοί συνεργάτες δεν υπάρχουν. Είναι όλα παντού. Μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Εκεί, εσύ πώς το διαχειρίζεσαι αυτό? Σε ποιο απ' όλα, αθλητικά ή επαγγελματικά? Αθλητικά, πες μου. Αθλητικά. Έχω και ένα μεγάλο παράδειγμα. Μου έτυχε ένας τραυματισμός, ο οποίος κράτησε 2 χρόνια. Μετά το 2012, που βγήκα 4η στους Παναμερικανικούς Αγώνες. Σε κράτησε εκτός αγώνων ή εκτός προπόνησης? Εκτός μεγάλων στόχων. Έτρεχα κάποιους αγώνες, αλλά δεν μπορούσα να τρέξω. Και ακόμα υπάρχει έτσι ένα... Δεν είναι 100%... Δεν είμαι 100% υγιής. Αλλά επί 2 χρόνια προσπαθούσαμε να βρούμε ποιο ήταν το πρόβλημα. Είχα κάποια μυοσκελετικό πόνο στους κοιλιακούς εμείς. Και μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια, πάρα πολλές φορές ήθελα να σταματήσω. Εφόσον θεωρούσα ότι δεν μπορούσα να με βοηθήσει το σύστημα υγείας, μας πήρε πάρα πολύ καιρό πραγματικά να βρούμε τι πρόβλημα υπήρχε, γιατί ήταν θέμα φυσιοθεραπείας. Εκεί πραγματικά, 2 χρόνια είναι πολύς χρόνος. Να πηγαίνεις από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Και να το δουλεύεις στο μυαλό σου, ναι, όλο αυτό. Και να ξέρεις ότι είχα φτάσει σε σημείο που δεν μπορούσα να κάνω jogging 50 μέτρα. Είχες μηδενίσει. Ναι, μηδέν, τρέξιμο. Δηλαδή, ναι. Ποδήλατο και κολύμπι έκανα, αλλά τρέξιμο καθόλου. Ναι. Εκεί πραγματικά χρειάστηκα τον σύζυγό μου, ο οποίος είναι και προπονητής μου. Okay. Εκεί πραγματικά έτσι με βοήθησε... Συναισθηματικά. Όχι μόνο συναισθηματικά, να παραμείνω στο στόχο μου και να μην το αφήσω, να προσπαθήσω να βρω και να... τι πρόβλημα υπάρχει. Είναι εγκεφαλικό αυτό, Λουκία? Είναι εντολές που δίνεις, ναι, στο μυαλό? Όχι εγκεφαλικό και... Εγκεφαλικό με την ολιστικό. Ολιστικό, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ναι, το θέλω, πρέπει να επιμείνεις, να συνεχίσεις συναισθηματικά, να προσπαθήσεις να μην πέσεις πάρα πολύ. Ναι. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων και βέβαια είτε σύζυγος λέγεται, είτε φίλος, είτε γονείς, οι άνθρωποι γύρω σου οι πιο σημαντικοί είναι αυτοί που πραγματικά σε βοηθούν. Μου περιγράφεις, εισπράττω από σένα λοιπόν κάποια στοιχεία. Ότι έχεις επιμονή, ότι βάζεις στόχο, ότι έχεις ένα πλάνο μπροστά σου και προσπαθείς να το εκτελέσεις βήμα προς βήμα. Είναι νοικοκυρεμένο όλο αυτό στο μυαλό σου? Κατά ένα ποσοστό, ναι. Κατά ένα ποσοστό. Γιατί είμαι σίγουρη ότι καταρχάς είσαι Ελληνίδα, είσαι από τη Μεσόγειο, υπάρχει ταπεραμέντο, υπάρχει συναίσθημα. Άρα υπάρχουν στιγμές που όλα αυτά εξαφανίζονται ή σαν ντόμινο τα ρίχνεις όλα κάτω. Εκεί και αυτό ανθρώπινο είναι, έτσι. Βεβαίως. Δεν είσαι ρομπότ. Και είναι και όμορφο. Δεν όχι, είσαι ρομπότ. Βέβαια. Σου συμβαίνει και αυτό. Σε όλα τα πλάνα υπάρχει ο παράγοντας τύχη. Ναι. Ας μην το ξεχνάμε κιόλας. Όχι μόνο συναισθηματισμούς, αλλά και τύχη. Ναι. Αν ρωτήσετε τους πιο πετυχημένους ανθρώπους αυτή τη στιγμή και τους ρωτήσετε πώς καταφέρετε να φτάσετε αυτό που έχετε πετύχει, είτε επιχειρηματίες, είτε επιστήμονες, είτε αθλητές, οτιδήποτε, θα σας πούνε είναι σχεδόν 50-50. Τύχη και σκληρή δουλειά και επιμονή.
50-50. Τύχη. Οι σωστές συνθήκες, συγκυρίες, άνθρωποι. Το timing τέλος πάντων. Αλλά, όπως λέει και μια παροιμία, αν νομίζεις ότι η τύχη δεν σου χτυπάει την πόρτα, τότε μάλλον πρέπει να χτίσεις μια πόρτα. Προφανώς. Δηλαδή, έχει και προσωπική δουλειά πάρα πολύ. Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Και να αναγνωρίσεις την ευκαιρία εκείνη τη στιγμή. Βεβαίως. Γιατί μπορεί η τύχη να έρθει, να τη χτυπήσει, αλλά να μην σε ενδιαφέρει εκείνη την ώρα να το ακούσεις όλο αυτό. Μάλλον δεν θες έτοιμος. Προφανώς. Εσένα, το πιο δυνατό χτύπημα η τύχη πότε στο έκανε, θεωρείς? Το πιο δυνατό χτύπημα. Και πάλι δεν ήταν 100% τύχη, δεν το πάλεψα. Νομίζω όταν και πάτησα πολύ στα πόδια μου, όχι όταν την πρώτη φορά που μου δόθηκε ευκαιρία να σπουδάσω στην Αμερική, γιατί εκεί άλλαξε πολύ η ζωή μου. Νομίζω όταν τον πρώτο χρόνο των σπουδών μου ήταν πάρα πολύ δύσκολα και έπρεπε να αλλάξω καθηγητή. Ναι, ο καθηγητής, ο μέντορας, ας πούμε, του διδακτορικού είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος. Και όταν άλλαξε και πραγματικά βρήκα τον καθηγητή, τον εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Μακδόναλντ, η ζωή μου άλλαξε. Μπήκαν όλες στη θέση του. Αυτό ήταν, ναι, πραγματικά, γιατί αυτό άλλαξε ήταν το σημείο... Το επιδίωξες. Πάλι συνδυασμός πραγμάτων. Στον πρώτο χρόνο, μάλλον τα τρία πρώτα εξάμηνα στο Πανεπιστήμιο του Georgia Tech, όταν σε προσλαμβάνει το Πανεπιστήμιο του Georgia Tech, έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις εργαστήρια μέχρι να βρεις το ιδανικό μέρος για σένα. Ωραία. Εγώ δεν το ήξερα τότε. Τα δύο πρώτα εξάμηνα θεώρησα ότι εφόσον αποφάσισα να δουλέψω με έναν καθηγητή, αυτό, δεν είχα άλλες επιλογές. Όμως, για κάποιο λόγο, είχαμε τελείως διαφορετικές expectations. Προσδοκίες. Δεν ταιριάζεται, βρε παιδί. Αυτός ήθελε να δουλέψει περισσότερο στα θεωρητικά μαθηματικά, εγώ ήθελα να δουλέψω περισσότερο στη βιολογία. Δεν ταιριάξαμε. Και υπήρχαν προστριβές, είχαν προβλήματα. Έπρεπε κάποια στιγμή, λοιπόν, εγώ να αναζητήσω άλλες επιλογές. Και τότε, πραγματικά, ήταν και μικρό το τμήμα της βιολογίας. Ήταν η τύχη μου που συναντήθηκα με αυτόν τον καθηγητή και μίλησα και του είπα, είμαι σε μια κατάσταση που πρέπει να αλλάξω, γιατί διαφορετικά τα χρήματα από το πανεπιστήμιο δεν θα μου δίδονται πλέον, δηλαδή πρέπει να βρω χρήματα για να μου τα δώσει ο καθηγητής να συνεχίσει την έρευνά μου. Και μου είπε, έλα, να σε δοκιμάσουμε. Και αυτό timing. Πραγματικά, ναι, ήταν πάρα πολύ τύχη. Αυτό πραγματικά ήταν το κομμάτι της τύχης που με βοήθησε και άλλαξε πραγματικά τη ζωή μου, γιατί όλα δρομολογήθηκαν, ήμουνα πολύ παραγωγική στη δουλειά μου, πάρα πολλές δημοσιεύσεις, με υποστήριξε ο καθηγητής μου, όλα πήγαν καλά, γνώρισα τον άντρα μου προς το τέλος, δηλαδή όλα μετά, ας πούμε, έτσι πήγανε καλά. Νιώθεις ποτέ την ανάγκη να ξαναμπεις στο κουκούλι που ήταν η μικρή Λουκία και ήταν... Στο κουκούλι πάντα γυρίζουμε, γιατί όταν γυρίζουμε στην οικογένειά μας, γιατί η οικογένεια βέβαια είναι η βάση και κατά ένα μεγάλο ποσοστό εγώ, εσύ, οι υπόλοιποι, όλοι οι άνθρωποι οφείλουμε... Το πώς αναπτυσσόμαστε χαρακτήρες, το οφείλουμε στην οικογένειά μας. Στις ρίζες μας. Βεβαίως. Και πάντα γυρνάω έτσι λίγο στο κουκούλι, κάθε φορά που γυρίζω στην οικογένειά μου και τους βλέπω. Νιώθεις αυτή την ασφάλεια και τη ζεστασία. Το λιμανάκι. Το λιμανάκι. Και μετά βγάζεις το αεράκι και ξαναφεύγεις. Ακριβώς. Λουκία, χάρηκα πάρα πολύ που τα καταφέραμε. Ευχαριστώ πολύ. Βάλαμε τη. Δούλεψε η βούληση, η υπομονή μας, να περάσει ο χρόνος, να έρθει η σωστή στιγμή, η επιμονή μας και ο παράγοντας τύχη ήταν με το μέρος μας. Βεβαίως. Και οι δυσκολίες είναι πάντα προς το καλύτερο. Τα καταφέραμε όμως. Ευχαριστώ πάρα Παρακαλώ. Πολύ. Που ευχαριστώ πάρα εδώ. Πολύ και εγώ. Διαφημίσεις για μας και για εσάς. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και για να ρίξω μια ματιά. Και θα πάμε και μια εξαιρετική βόλτα με τη βοήθεια της Βουλής. Θα πάμε στην Αργυρούπολη και θα κάνουμε ένα flashback στο παρελθόν. Στις παραδόσεις, στα έθιμα της περιοχής, πώς εκεί οι άνθρωποι γιορτάζουν τις Άγιες Μέρες του Πάσχα και ένα εξαιρετικό έθιμο θα αναβιώσει μπροστά στα μάτια σας, αυτό με τις λαμπάδες της Λαμπρής που έφτιαχναν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.